Συνάδελφοι, πριν να αναχωρήσουμε συγκροτημένοι και με ψηλά το κεφάλι από το καλό νερό για την παραπέρα συνέχιση του αγώνα μας, θα διαβάσουμε το δελτίο τύπου της Συντονιστικής Επιτροπής του Μπλόκου Καλού Νερού Τριφυλίας. Οι αγρότες του Μπλόκου του Καλού Νερού, υλοποιώντας την απόφαση που έλαβε η Γενική Συνέλευση του Μπλόκου που πραγματοποιήθηκε στην Βιβλιοθήκη των Γαργαλιάνων στις 24 Δευτέρου του 16, ημέρα Παρασκευή, συντονισμένα και με ψηλά το κεφάλι, αποχωρούμε από τον δρόμο στο καλό νερό. Στην απόφασή μας αυτή καταλήξαμε μετά από τη διαπίστωση ότι η μορφή αυτή πάλης έδωσε ό,τι ήταν να δώσει. Εδώ και ένα μήνα το αγροτικό ζήτημα αναδείχθηκε ως το πρώτο θέμα στη χώρα. Η αντίδραση των αγροτών στα επικείμενα καταστροφικά μέτρα που έχουν σαν στόχο τους ολόκληρη την κοινωνία ήταν η πρώτη σοβαρή αντίσταση που δέχτηκε η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ και πιστεύουμε ότι έλαβε το μήνυμα ότι δεν θα ξεμπερδέψει εύκολα μαζί μας. Η έξοδο μας στους δρόμους και το κλείσιμό τους δεν έγινε ούτε για να τιμωρήσουμε τους συμπολίτες μας, ούτε γιατί έχουμε κανένα βίτσιο να μας τρώει το κρύο και τα γιάζει. Έγινε για να καταδείξουμε την αγωνία μας για το μέλλον που μας επιφυλάσσουν αυτοί που κυβερνούν και το πετύχαμε. Για πρώτη φορά σε τέτοιου είδους κινητοποίηση με κλείσιμο δρόμο είχαμε μαζί μας τη συντριπτική πλειοψηφία των συμπολιτών μας. Επειδή η οριστική κατάρτιση του ασφαλιστικού νομοσχεδίου αργεί, αφού ακόμα δεν έχει προσδιοριστεί ο χρόνος έλευσης των επιτηρητών της χώρας, οι οποίοι τελικώς θα αποφασίσουν για την τελική μορφή που αυτό θα λάβει. Εμείς επανειλημμένα έχουμε εκφράσει την αντίθεσή μας στα νομοσχέδια λεμιτόμως και γι' αυτό το λόγο δεν σταματάμε τον αγώνα μας. Δεν σταματάμε τον αγώνα που ξεκινήσαμε. Σε συνεννόηση με τα άλλα μπλόκα της Πελοποννήσου αλλά και όλης της χώρας θα προχωρήσουμε σε άλλες μορφές πάλης καταλήψεις δημοσίων κτηρίων, συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας κτλ. Τις οποίες θα αποφασίσουμε με τον τρόπο που μάθαμε τώρα μέσα από λαϊκές συνελεύσεις. Λέμε λοιπόν περήφανα και με ψηλά το κεφάλι, όχι στα μέτρα εξαφάνισης μικρομεσαίας αγροτιάς που θα έχει ως συνέπεια νέα καραβάνια μεταναστών Ελλήνων αυτή τη φορά. Η Συντονιστική Επιτροπή του Μπλόκου Καλού Νερού Τριφυλίας.